Κύριε Κοτέα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Μπαχτή, καλημέρα στα πανέμορφα Κύθηρα, καλημέρα σε όλους τους κατοίκους και στην ευρύτερη περιοχή. Να είστε καλά. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες είχατε την ευκαιρία, επισκεφθήκατε το νησί μας, πραγματοποιήσατε μια ανοιχτή συγκέντρωση φίλων και κατοίκων, φίλων του ΚΚΕ αλλά και κατοίκων του νησιού, σε μια ανοιχτή συγκέντρωση στο Μιλοπόταμο. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Πραγματοποιήσαμε μια περιοδία το πρωί του Σαββάτου στη χώρα και στο Καψάλι, καθώς επίσης και στο Λιβάδι, σε κάποια εκεί μαγαζιά που είναι ήδη ανοιχτά. Μιλήσαμε με τους κατοίκους, τους επαγγελματίες. Το βασικό ζήτημα νομίζω το οποίο προκύπτει και το είδαμε πολύ έντονο αφορά κυρίως νέα παιδιά τα οποία έχουν έρθει σεζόν να δουλέψουν στα Κύθηρα. Και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν τους έδωσε τη δυνατότητα να ψηφίσουν παρά την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ πριν το κλείσιμο της Βουλής, προκειμένου όσοι δουλεύουν σε ζώνη να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα με μια υπεύθυνη δήλωση να ψηφίσουν στον τόπο εργασίας τους, όπως γίνεται άλλωστε και με τα σώματα ασφαλείας. Είναι δυστυχώς ένα δείγμα και αυτό, κατά τη γνώμη μας, το πόσο φοβούνται την νεολαία. Ιδιαίτερα μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη το Μάρτιο και τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που βγήκαν στον δρόμο χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι, συντάχθηκαν με τα σωματεία τους και συντάχθηκαν ιδιαίτερα με τα μπλοκ του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, με τα μπλοκ όπου μπροστάριδες ήταν οι κομμουνιστές και βεβαίως τα συνθήματα που κυριαρχήσανε, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, ανέδειξε κιόλας και το βασικό και το κύριο το οποίο λέμε κι εμείς, όχι μόνο σε αυτή την προεκλογική περίοδο βεβαίως, λέμε διαχρονικά. Ότι δεν γίνεται άλλο να ασφικτιούμε σε ένα σύστημα το οποίο βάζει το κέρδος σαν βασική προτεραιότητα και ουσιαστικά θάβει κάθε λαϊκή ανάγκη. Στη συζήτηση λοιπόν που κάναμε αναδείχθηκε έντονα αυτό. Δυστυχώς τα παιδιά αυτά που έρχονται να δουλέψουν για 5 και 6 μήνες στα Κύθηρα δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να πληρώσουν τα εισιτήριά τους και ειδικά αν αναλογιστούμε τα προβλήματα που έχουν τα Κύθηρα και στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μεταφορές, τα αραιά δρομολόγια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, την ελάχιστη σύνδεση που έχει με τον Πειραιά και τα υπόλοιπα αστικά κέντρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται πολλαπλές δυσκολίες για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Και βεβαίως κάναμε και μια περιοδία και στο πυροσβεστικό κλιμάκιο των Κυθήρων, όπου συνομιλήσαμε και με τους πυροσβέστες που ήταν στη Βάρια, οι οποίοι μας αναδείξανε τα πολύ μεγάλα ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα πυροσβεστικά μέσα, τα μέσα ατομικής προστασίας που είναι πραγματικά σε έλλειψη. Και πραγματικά είναι εναπόκειται στην δωρεά του κάθε εφοπλιστή, του κάθε μεγάλου εντός εισαγωγικών ευεργέτη και όχι με ευθύνη και φροντίδα του κράτους, με αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να καθιστάται πολύ επικίνδυνο το επάγγελμά τους, ιδιαίτερα αν πιάσει ξανά μια νέα φωτιά. Τα οχήματα δυστυχώς είναι στα όρια τους και δεν μπορούν με εύκολο τρόπο κτλ. Και με κίνδυνο της ζωής τους να προσεγγίσουν ενδεχομένως το σημείο πυρόσβεσης. Αυτά είναι πολύ σοβαρά προβλήματα. Και θεωρούμε ότι δεν έβαλαν και μυαλό οι κυβερνήσεις και αν αναλογιστούμε και τα Κύθηρα που το 2017 πριν από 6 χρόνια είχαμε εκείνη τη μεγάλη φωτιά. Είχαμε μια καταστροφική πυρκαγιά. Καταστροφική πραγματικά πυρκαγιά, αλλά βεβαίως και στην Αττική, στο Μάτι το 2018, στην Εύβοια το ζήσαμε και αλλού το 2021. Μην αναφέρω δεκάδες παραδείγματα. Δυστυχώς δεν μαθαίνει το κράτος και δεν θέλει κιόλας να μάθει από τα δυστυχήματα και τα εγκλήματα αυτά. Ακριβώς γιατί η λογική του βασίζεται στο κόστος-όφελος, στο αν έχει συμφέρον ο επενδυτής να δώσει χρήματα να επενδύσει σε τομείς που έχουν να κάνουν σχέση με την ασφάλεια, την προστασία της περιουσίας του λαού. Άρα λοιπόν και στην πυροπροστασία ακριβώς γίνεται αυτό. Και επιπλέον, αν θέλετε, υπάρχει και ένα θερμοκήπιο το οποίο βγάζει όλα αυτά τα προβλήματα πολύ πιο έντονα. Λέγεται το θερμοκήπιο των ελαστικών μορφών απασχόλησης, το θερμοκήπιο της εντατικοποίησης εργασίας των αμπάστακτων ωραρίων 9 μέχρι και 9 ώρες την ημέρα, καθώς επίσης και χωρίς ρεπό ακόμα και 9 ημέρες εργασία, το οποίο οδήγησε και στο έγκλημα στα Τέμπη με την συνεχόμενη δουλειά που είχαν οι σταθμάρχες και όλοι οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δικτύων και οδηγεί δυστυχώς σε ατυχήματα και σε άλλους χώρους δουλειάς και στην πυροσβεστική και σε δήμους που έχουμε συναντήσει κατά καιρούς. Και ακριβώς η χαμηλή εξειδίκευση του προσωπικού και οι σπουδές που ακολουθούν προκειμένου να καταρτιστούν δημιουργεί και αυτό αντίστοιχα πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι από την καλή τους στην καρδιά γίνονται εθελοντές πυροσβέστες με ένα σεμινάριο όμως. Χωρίς δηλαδή την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, χωρίς την απαραίτητη τεχνογνωσία, ενώ την ίδια στιγμή με την κατάρριξη από το 1998 του Δασαρχείου οι πυροσβέστες καλούνται να πάνε σε ένα ατύχημα, σε μία φωτιά, πράγματα δηλαδή τα οποία είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτά είναι ζητήματα που κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να τα λύσει το υπάρχον σύστημα, να λυθούν εντός του των καπιταλιστικών τυχών, χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, όπου πραγματικά θα διαθέσει πόλεις, θα διατάξει παραγωγικές δυνάμεις, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός, έτσι ώστε και τα κριτικά νησιά όπως το δικό σας να έχει φθηνή, ασφαλή και συχνή ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση, να αναβαθμιστεί το οδικό δίκτυο, να δοθούν πραγματικά χρήματα για την πρόληψη των δασών και την αποτροπή κάθε πυρκαγιάς, που έχουν, αν θέλετε, και χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την καταστολή, να διατεθούν όλα τα μέσα με μόνιμο και σταθερό προσωπικό, σταθερή δουλειά σε όλους τους πυροσβέστες και να καταργηθεί ο πραγματικά παράδειγμα χαρακτήρας των εποχικών. Τα συζητήσαμε δηλαδή εκεί και με τα παιδιά, συμφωνούν στα βασικά και το βλέπουν εκεί, το ζουν. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Κύριε Κοτέ, όμως, όπως περιγράφεται και όλοι καταλαβαίνουμε, αυτό χρειάζεται, όπως το είπατε και εσείς, πόρους. Γνωρίζουμε ότι η θέση πάει για θέση του ΚΚΕ είναι να είναι η χώρα μας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι πόροι από πού θα προέλθουν? Ήδη είμαστε εντός της Ευρωζώνης, ήδη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνουμε κάθε χρόνο πολλά εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις για διάφορους τομείς της καθημερινότητας και της οικονομίας και των υποδομών, και πάλι βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στις λειτουργίες και δεν φτάνουν. Εάν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, όπως είναι πάει για θέση του ΚΚΕ, αυτοί οι πόροι από πού θα προέλθουν? Ναι. Καλά κάνετε και που την κάνετε αυτή την ερώτηση. Να απαντήσω καταρχάς ότι οι πόροι οι οποίοι διατίθονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κονδύλια, τα χρηματοδοτικά, δεν αφορούν λαϊκές ανάγκες, δεν αφορούν δηλαδή χτίσιμο σχολείων, νέων σχολικών κτηρίων. Υπάρχουν προγράμματα που. Είναι ελάχιστα. Σας πληροφορώ ότι είναι ελάχιστα. Αν δείτε το Ταμείο Ανάκαμψη, για παράδειγμα, σας φέρνω το τελευταίο παράδειγμα των τελευταίων ετών, που προέκυψε ιδιαίτερα μετά την πανδημία COVID, σαν ανάγκη για να στηριχθεί, όπως λέγανε οι ίδιοι αξιωματούχοι στην Κομισιόν, η αγορά. Θα δείτε ότι το πακέτο όλο αυτό που αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, κατά κύριο λόγο αφορά σε χρηματοδοτικά εργαλεία και κονδύλια, τα οποία διοχετεύονται σε μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, σε μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, για να γίνουν διάφορα έργα αναπλάσεων, για να γίνουν διάφορα έργα ανακατασκευής κτηρίων, όχι όμως για σχολεία, όχι όμως για πραγματική ουσιαστική αναβάθμιση και ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όχι για πραγματικά δημόσια και δωρεάν υγεία και για ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, που αποδείχθηκε η γύμνια του κατά τη διάρκεια της πανδημίας που ζήσαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Και στην εμπορευματοποίηση αυτή, η οποία είναι συνεχόμενη, έχουν συμβάλει όλες οι κυβέρνησεις διαχρονικά. Γιατί τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε μάλιστα, αν θέλετε, και το πρώτο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου στη Σαντορίνη νοσοκομείο να λειτουργεί, με πλήρη δηλαδή ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Και η Νέα Δημοκρατία παίρνει ακριβώς σκητάλη σε αυτή την πολιτική και δημιουργεί και εκείνη το παιδαγωγικό νοσοκομείο σαν χαρακτήρα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Πέρα βεβαίως από το γεγονός ότι η υγεία, στην υγεία ήδη έχουν μπει εργολάβοι, στην καθαριότητα, στη σύντηση και σε μία σειρά ακόμα ειδικότητες, μας τα λέγανε και εργαζόμενοι, αρκετοί εργαζόμενοι και γιατροί στο νοσοκομείο, των κεντήρων εκεί που είστε. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα όσον αφορά το πού διατίθονται αυτά τα κονδύλια. Γιατί για παράδειγμα δεν γίνεται να μας λένε ότι δεν διαθέτουμε κτίρια, οικόπεδα να αγοράσουμε, να παλωτριώσουμε για να κάνουμε καινούργια σχολεία, όταν την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα στην Αττική, εσείς ίσως στα Κύθηρα δεν το ζείτε τόσο έντονα αυτό λόγω και της εγχωρίου περιουσίας, αλλά ιδιαίτερα στην Αττική, όπου πραγματικά δίνεται ένας πακτολός εκατομμυρίων ευρώ σε πολύ μεγάλη επίβολα σχέδια επενδυτικά, όπως είναι για παράδειγμα το λιμάνι του Πειραιά, όπως είναι για παράδειγμα το ελληνικό, όπως είναι για παράδειγμα τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά, θα καταλάβετε ότι τα κονδύλια αυτά δίνονται πρώτον για να μπορέσει το κεφάλαιο να επενδύσει με πολύ γενναία χρηματοδότηση από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν άνω του 50% πολλές φορές, να διατηρήσει όποιες φοροαπαλλαγές έχει και βεβαίως την ίδια στιγμή να τσακίσει κάθε τι που έχει μείνει όρθιο σε εργασιακό δικαίωμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα ναυπηγεία Ελευσίνας, για να το ξέρουν και οι ακροατές και όλοι οι τσιριγότες, έχει δημιουργηθεί ειδική οικονομική ζώνη σαν όρος για να δοθούν στον επενδυτή με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο. Όπου η ειδική οικονομική ζώνη σημαίνει ότι 13ος και 14ος μισθός δεν υπάρχει πλέον στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Δεν υπάρχουν συλλογικά εργασιακά δικαιώματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η λογική ότι φέρνω την ανάπτυξη, κάνω επενδύσεις και περιμένω από τον επενδυτή να φαλεί καλή απέναντι στους εργαζόμενους, έχει χρεοκοπήσει κατά την γνώμη μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έχει χρεοκοπήσει γιατί η ίδια η ζωή, η ίδια η πράξη έχει δείξει ότι σε όλα αυτά τα μεγαλεπίβολα σχέδια οι εργαζόμενοι είτε είναι συνήθως με πάρα πολύ κακούς μισθούς, με ακατάστατα ωράρια, ενώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούνται στην πορεία όταν το έργο, ένα έργο τελειώσει κτλ. Απολύσεις και βεβαίως ζουν όλη αυτή τη σοβαρή κατάσταση. Συν επιπλέον τις πολύ έντονες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει σε κάθε έργο, όπως σε πολλά από αυτά που σας ανέφερα, σε σχέση με τους όρους με τους οποίους γίνεται, με το τι τεχνικά μέσα χρησιμοποιούνται και τι επιβαρύνσεις φέρνουν στη δημόσια υγεία. Είναι κατανοητό. Κύριε Κοτέα, για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, για πρώτη φορά τέλος πάντων, θα δούμε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να πραγματοποιείται με όρους απλής αναλογικής. Ένα δεδομένο το οποίο είναι θετικό το ΚΚΕ. Απ' την άλλη όμως η ίδια η απλή αναλογική σαν εφαρμογή απαιτεί συνεργασίες. Εσείς γιατί είσαστε κατά των συνεργασιών? Γιατί είσαστε τόσο αρνητικοί σαν κόμμα? Ναι, θα σας απαντήσω πριν. Θέλω να ολοκληρώσω λίγο την προηγούμενη μου σκέψη στο ερώτημα που θέσατε. Ναι, βεβαίως. Για τα κονδύλια. Να σας πω λοιπόν το εξής. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Εμείς λέμε ότι χρήματα υπάρχουν γενικά για να δίνονται όμως πού? Να δίνονται πολεμικοί εξοπλισμοί στο ΝΑΤΟ. 4,7 δις, κύριε Μπαχτή, το 2022 σε πολεμικές δαπάνες και όχι για την υπεράσπιση της πατρίδας μας, αλλά αντίθετα για την υπεράσπιση των συμφερόντων της πολεμικής νατοικής μηχανής, η οποία μακελεύει πραγματικά τον κόσμο από άκρη σ' άκρη. Και ειδικά όταν έχουμε μπροστά μας και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με άμεσες επιπτώσεις, αν θέλετε, και στην ασφάλεια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όταν στέλνεται στρατιωτικός εξοπλισμός από τα κριτικά νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου για να σταλεί στην Ουκρανία, αποδυναμώνοντας την ισχύ της στρατιωτική των νησιών. Και βεβαίως. Διατίθενται κονδύλια, όπως είπα πριν και με το Ταμείο Ανάκαμψη και αλλού, που δεν πάνε σε πραγματικές ανάγκες, σε λαϊκές ανάγκες. Και αν τα βάλετε λοιπόν κάτω, θα δείτε ότι ενώ διατίθεται ένας πακτολός δισεκατομμυρίων μέσω φοροαπαλλαγών επιδοτήσεων σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, την ίδια στιγμή ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να πάει σε ένα νοσοκομείο ή πρέπει να περιμένει ατελείωτες ώρες σε μια ουρά για να μπορέσει να ικανοποιήσει το δικαίωμά του στο να έχει πραγματικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Δεν μπορεί πραγματικά, αν δεν έχει χρήματα, να σπουδάσει το παιδί του, γιατί δεν μπορεί να νοικιάσει αυτή τη στιγμή ένα σπίτι, γιατί τα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί, ειδικά στην επαρχία αλλά και στην Αττική, και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ακριβώς ότι αυτή τη διαφορά λέμε ότι πρέπει να κάνει ο κόσμος με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ την επόμενη μέρα, για να μπορέσουν και πολλά από αυτά τα αιτήματα που έχει βάλει το ίδιο το ΚΚΕ στη Βουλή να πάρουν σάρκα και οστά και να ασκήσουμε πολύ πιο αποτελεσματική πίεση για να κατακτηθούν. Τώρα, αναφορικά το θέμα των συνεργασιών και της απλής αναλογικής. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς, απλή αναλογική με την έννοια που τη θέλουμε εμείς, ανώθευτη κτλ., δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που υπάρχει έτσι κι αλλιώς το περιβόητο 3% σαν όριο για να μπει ένα κόμμα στη Βουλή. Η απλή ανώθευτη αναλογική σημαίνει ίση κατανομή των εδρών με βάση το ποσοστό των κομμάτων που θα λάβουν σε κάθε εκλογική διαδικασία, προκειμένου ακόμα και το 0,1% που λέει ο λόγος, αν τυχόν προκύπτει, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να βγάλει βουλευτή. Παρότι και σε αυτή την περίπτωση όμως δεν νομίζω ότι θα ήσασταν πιο ανοιχτοί σε συνεργασίες. Θα σας πω, ναι. Όχι, λέω απλά για το σύστημα της απλής αναλογικής, ότι να το καταλάβουμε λίγο ότι δεν είναι ακριβώς απλή αναλογική ανώθευτη. Σε σχέση με όπως τονίζουμε εμείς. Τώρα για το θέμα των συνεργασιών. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε πει το εξής, και σε αυτή την εκλογική μάχη, μάλιστα, κάναμε ένα πολύ μεγαλύτερο άνοιγμα παρακάτω στον κόσμο, με τον οποίο συζητάμε και τον οποίο έχουμε βρεθεί σε δεκάδες, εκατοντάδες αγώνες στο τελευταίο διάστημα. Ότι πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο της ζωής μας τις δικές μας ανάγκες. Πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο της ζωής μας πραγματικά τα ζητήματα τα οποία θέτουν επιτακτικά τα εργατικά σωματεία για αξιοπρεπείς μισθούς, για συντάξεις, για επαναφορά των συντάξεων 13ης και 14ης, η ενάντια στους πληστηριασμούς. Και σε αυτή ακριβώς πραγματικά την αγκαλιά του κόμματος έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί άνθρωποι από ευρύτερους χώρους, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από το ΜΕΡΑ25, είτε από τη Λαϊκή Ενότητα και από άλλους τέλος πάντων αντίστοιχους χώρους. Ακόμα, αν θέλετε, και από το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Από εκεί και πέρα, συνεργασίες με κόμματα από τα πάνω, τα οποία έχουν κυβερνήσει στο παρελθόν ή έχουν κυβερνήσει πρόσφατα τη χώρα, τα οποία σαν αντιπολίτευση έχουν βάλει την υπογραφή τους στο να περαστεί αυτή η αντιλαϊκή λέλαπα. Και λέω χαρακτηριστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ σαν αντιπολίτευση, δεν θα δούμε τα έργα του σαν κυβέρνηση, σαν αντιπολίτευση, την τετραετία που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία ψήφισε πάνω από το 50% των νομοσχεδίων των αντιλαϊκών που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ Κινάλ 70% των νομοσχεδίων που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν τα στοιχεία αυτά είναι αμήλικτα στο τελικά τι περιθώρια υπάρχουν και με ποιους μπορούμε τελικά να συνεργαστούμε. Και επίσης λέμε και το εξής. Δεν είναι ότι γενικά δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Εμείς λέμε ότι θα είμαστε μπροστάριδες όταν ο λαός θα αποφασίσει σε μια πραγματικά λαϊκή διακυβέρνηση, όπου όμως ο ίδιος ο λαός θα έχει την εξουσία, ο ίδιος ο λαός θα έχει στην κατοχή του και στην ιδιοκτησία του όλα τα μέσα παραγωγής, λιμάνια, αεροδρόμια, όλες τις δομές υγείας, σχολεία κ.ο.κ. Θα είναι πραγματικά κοινωνική ιδιοκτησία, γιατί δεν χρειάζεται κάποιον πάνω από το κεφάλι του προκειμένου αυτά να λειτουργήσουν. Και στις μέρες μας δηλαδή οι μέτοχοι ουσιαστικά λειτουργούν για μας, σας μου επιτραπεί η έκφραση, σαν παράσιτα. Αγοράζουν και πουλάνε μετοχές ανάλογα με το τι τους συμφέρει και πού τους συμφέρει να παραχθεί κάτι. δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι όταν το αποφάσισε ο λαός, το ΚΚΕ θα είναι μπροστά στη συμμετρική κυβέρνηση. Το ΚΚΕ να γίνει αρρωγός και συμμέτοχος ή συνένοχος ή να δείξει ενοχή σε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι από χέρι, όπως λέμε, αντιλαϊκή, γιατί τα χειρότερα είναι μπροστά μας και κάθε κυβέρνηση που τα ακολουθεί θα είναι δυστυχώς χειρότερη, γιατί έτσι είναι το σύστημα και δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σήμερα, το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα, ότι έρχεται νέος γύρος ματωμένων πλεονασμάτων, νέος γύρος δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και νέα επερχόμενη καπιταλιστική κρίση, η οποία θα εξελιχθεί σε ένα νέο γύρο επίθεση στο εργατικό λαϊκό εισόδημα, σε ένα νέο γύρο επίθεση συνολικά σε κοινωνικά δικαιώματα. Και σε αυτή τη λέλεπα ο λαός δεν χρειάζεται ένα ΚΚΕ συνένοχο σε αυτή την πολιτική. Χρειάζεται ένα κόμμα δυνατό απέναντι σε αυτή την πολιτική, μέσα όμως, προκειμένου να υπερασπιστεί ακριβώς και να διευρύνει, αν θέλετε, σε αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες, αυτά τα δικαιώματά του. Κάποιος διερωτάται όμως, και πολλοί κόσμος που ακούει τις θέσεις του ΚΚΕ και λέει, μέσα σε μια κυβέρνηση το ΚΚΕ δεν θα είχε πολύ περισσότερη δύναμη, είτε με κάποια υπουργεία, είτε συγκυβερνώντας με κάποιο τρόπο σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, να αλλάξει κάποια πράγματα από το να είναι ένα κόμμα καταγγελτικό μόνο και να κουνάει το δάχτυλο? Γιατί πολλοί σας κατηγορούν γι' αυτό, ότι το ΚΚΕ είναι ένα καταγγελτικό κόμμα που δεν θέλει να κυβερνήσει. Ναι. Καταρχάς, το κόμμα μας δεν είναι μόνο καταγγελτικό. Το κόμμα μας έχει δώσει αγώνες, έχει θυσιάσει πράγματα και προσωπικά πολλά στελέχη του και μέλη του έχουν θυσιάσει, αν θέλετε, καριέρες, έχουν θυσιάσει συνολικά την ίδια τους τη ζωή για να θέσουν τον εαυτό τους στην υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Το κόμμα μας έχει πάνω από 100 χρόνια ιστορία, έχει 105 χρόνια ζωής και νομίζουμε ότι ειδικά όλη η περίοδος του 20ου αιώνα με την παρανομία, τις φυλακές, τις εξορίες, τους αγώνες του λαού μας που μπήκε μπροστάρης, απέδειξε αν θέλει να είναι απλά καταγγελτικό κόμμα ή αν είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει και να κυβερνήσει. Βεβαίως, αυτό δεν είναι στο χέρι το δικό μας, αυτό είναι στο χέρι και του λαού να το αποφασίσει. Από εκεί και πέρα όμως, μια κυβέρνηση στα πλαίσια του υπάρχοντος καπιταλιστικού συστήματος δεν έχει να λύσει 2-3 ζητηματάκια. Για φανταστείτε, εγώ λέω ένα παράδειγμα, το 2015-2019 που ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συγκυβέρνησε με τον ακροδεξιό Πάνο Καμένο, τους ανεξάρτητους Έλληνες, έτσι, που και αυτό έχει τη σημασία του. Τι θα κάναμε στην περίπτωση του ΟΣΕ που ιδιωτικοποιήθηκαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και παραχωρήθηκαν στο ιταλικό μονοπόλιο της Ελληνική Τρέιν έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ? Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε? Έχει να λύσει μόνο 2-3 ζητηματάκια κυβέρνηση? Να θέσω και το εξής. Όταν ήμασταν αντιπολίτευση, τώρα, πριν τα Χριστούγεννα, καταθέσαμε δύο πολύ σοβαρές τροπολογίες στην Βουλή αναφορικά με την κατάρριξη των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, της λαϊκής κατοικίας και το πάγωμα κάθε διαδικασίας ηλεκτρονικού πληστηριασμού για να προστατευτεί πραγματικά η λαϊκή κατοικία και έτσι ώστε να μπορέσει με έναν σωστό διακανονισμό και χωρίς τόκους να μπορέσει πάνω το κενό που αυξανόντουσαν να ξοφλήσουν το χρέος τους. Καταθέσαμε επίσης τροπολογία για την κατάρριξη των έμεσων φόρων, του φόρου προστιθέμενης αξίας δηλαδή και του ενιαίου φόρου κατανάλωσης, κυρίως σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τη Νέα Δημοκρατία προφανώς το περιμέναμε, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ που μας εγκαλεί σήμερα σε αυτή τη διαδικασία, ούτε καν τα έθεσε συμφώνησε να τεθούν για ψηφοφορία στην διαδικασία την ακροαματική, διότι θεωρεί ότι οι ατοχές της οικονομίας δεν το επιτρέπουν. Άρα λοιπόν, ακόμα και σε 2-3 ζητηματάκια που λέτε εσείς και σαν αντιπολίτευση, όχι σαν κυβέρνηση, πώς θα συμφωνήσουμε τελικά προγραμματικά? Άλλωστε, στελέχοι τους όπως ο κ. Ζαχαριάδης αλλά και άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ ήδη βγαίνουν και λέγανε πριν από 2 εβδομάδες ότι τα προγράμματά μας δεν είναι συνθέσιμα με το ΚΚΕ. Πώς ξαφνικά ο κ. Τσίπρας το τελευταίο δεκαήμερο γύρισε το παιχνίδι και ξαφνικά πάλι. Για ποιο λόγο δεν το αποδίδετε εσείς? Θα σας πω. Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζουμε ότι βρίσκεται σε ένα πανικό. Βλέπει να υπάρχουν πολύ έντονες διαρροές από το κόμμα του προς το ΚΚΕ. Προσπαθεί να εκδιάσει τους ψηφοφόρους ώστε ας μου επιτραπεί να μπουν τα γίδια στο μαντρί, να μου επιτραπεί αυτή η λαϊκή έκφραση. Έτσι. Σε εμάς δεν πρόκειται να μας εκδιάσει. Τον κόσμο προσπαθεί ακριβώς παρακάτω να εκδιάσει, τον κόσμο προσπαθεί να εφαρπάξει την ψήφο του, να του βάλει γνωστά και χρεοκοπημένα κατά τη γνώμη μας εκβιαστικά διλήμματα, προκειμένου να τον οδηγήσουν για μία ακόμα φορά να καλεστεί να διαλέξει ποιος είναι ο χειρότερος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν πρέπει να διαλέξουμε ποιος είναι ο χειρότερος, πρέπει να διαλέξουμε σε αυτές τις εκλογές ποιος είναι ο πιο συνεπής, ο πιο σταθερός, ποιο είναι το κόμμα το οποίο δεν θα σου βγει κάτι άλλο την επόμενη μέρα, όπως έχουμε δει με διάφορα άλλα μικρά κόμματα στο παρελθόν που κυβέρνησαν, ψήφισαν τη μνημόνια κ.ο.κ. Και είμαστε καθαροί απέναντι σε αυτό. Και νομίζουμε ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έμπρακτα Και οι ίδιοι εργαζόμενοι τώρα στις μέρες μας σκέφτονται πολύ πιο σοβαρά να το ψηφίσουν, γιατί μέσα από τους αγώνες και μέσα από τα αποτελέσματα που φέρνουν αυτοί οι αγώνες με περιεχόμενο, με μαζικότητα, με αιτήματα και στόχους πάλι που κατευθύνονται ακριβώς στο κέντρο των εξελίξεων και στην βασική αιτία, δηλαδή την πολιτική των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν καταλάβει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τον παρελθόν ποια είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί πραγματικά να αποτελέσει το αποκούμπι στην επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε κυβέρνηση ή ανοχή ή στήριξη σε κάποια κυβέρνηση εντός των τυχών, εντός του αντιδραστικού πλαισίου, το οποίο θα καλεστούμε την επόμενη μέρα να κυβερνήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και αυτό, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, 11 Ιουλίου, αν γίνουν τυχόν οι επόμενες εκλογές, αν δεν σχηματιστεί τώρα η κυβέρνηση, και εμείς κατά τη γνώμη μας μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση και τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς συμφωνούν σε πάρα πολλά ζητήματα. Το έχουν πει και στελέχη τους, πρόσφατα ο κ. Βενιζέλος. Παρότι όλοι το αρνούνται. Μόνο ο κ. Τσίπρας το ζητάει. Οι υπόλοιποι το αρνούνται. Ακριβώς, ακριβώς. Ο κ. Τσίπρας όμως, ο κ. Ζουράρης που είναι υποψήφιος του κ. Τσίπρα, χθες έλεγε ότι μπορούμε κάλλιστα και με την ελληνική λύση. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν τις αντιφάσεις τους, είναι σε πανικό και νομίζουμε ότι ο πανικός προέρχεται ακριβώς από την δύναμη που έχει επιδείξει το τελευταίο διάστημα ο κόσμος και φάνηκε ιδιαίτερα με τις διαδηλώσεις το Μάρτι στα Τέμπη ότι η οργή έχει ξεχυλήσει και ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο και αυτό τους τρομάζει να είναι ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ την επόμενη μέρα. Γιατί είναι η μόνη γνήσια αντισυστημική ψήφος. Είναι η μόνη ψήφος η οποία θα ξέρει ο κόσμος ότι την επόμενη μέρα θα του βγει κάτι άλλο. Κύριε Κοντέα, θέλω σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Εύχομαι να δυναμώσει το ΚΚΕ και στην Αλφαπηρία και Νήσων και οι τσιριγώτες να δυναμώσουν όσο μπορούν περισσότερο το ΚΚΕ. Είναι πολύ κρίσιμο για εμάς να έχουμε ένα βουλευτή μετά από πάρα πολλά χρόνια στην εκλογική περιφέρεια της Α. Πειραιάς. Να είναι σίγουροι, αυτό συζητήσαμε και στη συγκέντρωση το Σάββατο που είχα κατέβει, ότι υπάρχουν πάρα πολλά και οξυμένα προβλήματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Προβλήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την αγροκτηνοτροφική παραγωγή, με το νοσοκομείο, με την πυροσβεστική υπηρεσία όπως σας είπα και πριν, με τις μεταφορές. Γενικότερα με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με το μαρασμό των Κυθήρων, με την νεολαία που δεν μένει πλέον στο νησί. Και είναι ζητήματα τα οποία εμείς θα θέσουμε με επερωτήσεις, με παρεμβάσεις και στη Βουλή, αλλά και βεβαίως και έξω όπου μπορούμε και όπου έχουμε βήμα. Άρα είναι σημαντικό να στηριχθεί αυτή η συνεπής δύναμη το ΚΚΕ. Να είστε καλά κύριε Κοντέα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.